Ξεκάθαρος εμφανίστηκε από το Ηράκλειο και την έναρξη του Ενεργειακού Συνεδρίου Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αμερική, της Power Globe, της επίσημης εταιρείας φυσικού αερίου στο Κατάρ, λέγοντας ότι η Κρήτη μπορεί και μάλιστα σε χρόνο σύντομο να απολαύει των πλεονεκτημάτων της, να βρίσκεται σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, με τον ενεργειακό πλούτο να διαμορφώνει νέα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά τα σχέδια της QP και της Power Globe για την Ελλάδα, εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο ότι θα μπορούσαμε να δούμε επενδυτικά σχέδια τα οποία να είναι γύρω στο μισό δις για την επόμενη διετία. Μιλάμε για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και LNG, δηλαδή με προϊόντα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το Κατάρ. Κοιτάζουμε επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Θέλουμε να διευρύνουμε το χαρτοφυλακιό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 200 ΜΒ στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να τα δούμε να φτάσουμε και μέχρι 1000 ΜΒ. Μιλώντας στο συνέδριο, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στον Αθερινόλακο και την εκτίμηση ότι μετά από ένα χρόνο μετρήσεων που έχουν κάνει, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες άδειες με τη συνδρομή ενός πλοίου, θα μπορούν να τρέξουν οι πρώτες ευεργετικές συνέπειες για το νησί, που και ενεργειακά και οικονομικά θα μπορούν να δείξουν τη δυνατότητα ουσιαστικής μεταβολής της οικονομίας. Έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί, ότι η Κρήτη έχει ακριβή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ίσως να παράγει και με 187, ίσως και 190 ευρώ τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε, είναι πανάκριβο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε, ας πούμε, στο μισό με αυτό το πλοίο. Άρα λοιπόν έχουμε δει ότι μέσα σε ένα χρόνο με την παρουσία αυτού του πλοίου η ΔΕΗ μπορεί να εξοικονομήσει ακόμα και 100 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, το ενδιαφέρον του Κατάρ για το νησί έχει ήδη γίνει γνωστό, καθώς πριν από ένα χρόνο περίπου βρέθηκε αντιπροσωπεία της κρατικής εταιρείας ενέργειας του Αραβικού Εμιράτου και ξεκίνησαν αυτοψίες και έρευνες στην περιοχή του Αθερινόλακου, όπου οι Άραβες σχεδιάζουν πλωτό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε στην Κρήτη, έλα και χρηματοδότησε το project. Έχουμε το πλοίο. Το πλοίο αυτή τη στιγμή θα φύγει από ένα προορισμό που είναι και θα έρθει εδώ. Αυτό το πλοίο λοιπόν μπορεί να είναι στην Κρήτη μέσα σε ένα μήνα. Για να λειτουργεί. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι υπογράψουμε το τέλος Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου το πλοίο μπορεί να είναι αυτό, εδώ.